Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Διανομής και εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού στέλνουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα ενάντια στην κυβέρνηση και την εργοδοτική αυθαιρεσία. Να δηλώσουμε και εμείς από τη Θεσσαλονίκη την αντίθεσή μας στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης που υποτίθεται στηρίζουν τους εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση, μιας και αυτή τη στιγμή ο κλάδος χτυπιέται, οι εργαζόμενοι του κλάδου χτυπιούνται βάναυσα. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, ανεργία, μειώσεις μισθών, συνεχής καταπάτηση των εργατικών μας δικαιωμάτων και έλλειψη λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, μιας και η επιθεώρηση εργασίας και το ΕΙΚΑ είναι ουσιαστικά κλειστά. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι πολλοί εργοδότες στον κλάδο του επισιτισμού δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και δεν παρέχουν τα μέσα ατομικής προστασίας ή απαιτούν από τους εργαζόμενους να τα αγοράζουν μόνοι τους. Βγάλανε μία μάσκα και ένα ζευγάρι γάντια και υποτίθεται ότι έπρεπε να βγάλουμε όλη την καραντίνα μας εδώ πέρα. Δεν υπήρχε καθημερινή και εναλλαγή που έπρεπε. Δηλαδή, μία μάσκα και ένα ζευγάρι γάντια, άντε να τα φοράς για 1-2 ώρες συνεχόμενα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξεις. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, με πρόσχημα τον κορονοϊό, οι εργοδότες επιβάλλουν ακόμη πιο εξοντωτικά ωράρια εργασίας, τα οποία οδηγούν και σε εργατικά δυστυχήματα. Όχι μόνο δεν μας πληρώνουν και μας απολύουν, αλλά μας δέρουν και από πάνω με τα δύο πρόσφατα περιστατικά διανομέων που ξυλοφορτώθηκαν από τους εργοδότες και από την αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι όταν ζητάμε τα δεδουλευμένα μας να μας ξυλοφορτώνουν οι εργοδότες και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά έχουμε και τον κορονοϊό με τον οποίο ούτε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μας παρήχαν οι εργοδότες, όπως θα ξέρετε και όπως έχουμε καταγγείλει και άλλες φορές. Η Επιτροπή Αγώνα Διανομέων της Πόλης απαιτεί από την κυβέρνηση και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες την αυστηρή επιτήρηση των επιχειρήσεων και το άμεσο κλείσιμο με βαριές ποινές των επιχειρήσεων που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία.